Φέρνει τα παπλωματάδικα, Έλια. Το πόσιμο και τα παπλωματάδικα. Γιατί παπλωματάδικα? Παπλωματάδικα γιατί ήταν εδώ τα καταστήματα και υπάρχουν ακόμη καταστήματα που κατασκευάζουν παπλώματα κλπ. Νεότερο μάλλον το πόσιμο, καθώς εδώ ήταν η πρώτη πλατεία της Καλαμάτας μετά την απελευθέρωση. Δεν υπήρχε άλλη πλατεία, αυτή ήταν μόνο η πλατεία. Και δεν ήταν μόνο αυτή που βλέπουμε σήμερα και λέμε παπλωματάδικα. Όπως και προηγουμένως έχουμε πει, εδώ στην Παπαντήση υπήρχαν παραπήγματα και μόνο μία σούδα, από την οποία, έτσι το λέγαμε παλιά, σούδες. Παλιά χώρα για ένας άνθρωπος και πέρναγε προς τα κάτω, όπου επίσης δεν υπήρχε τίποτα, το ποτάμι ήταν από κάτω, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτή λοιπόν ήταν η άνω πλατεία, η πρώτη πλατεία της Καλαμάτας, η οποία έφτανε μέχρι τα απέναντι κτίρια. Σε αυτό το χώρο, απέναντι στην Υπαπαντής, μέσα στην Υπαπαντής, υπήρχε η Μεγάλη Πηγάδα. Ήταν το πηγάδι, σε πάρα πολλές φωτογραφίες εμφανίζεται, ήταν το πηγάδι από το οποίο ιδρυόταν το μεγάλο μέρος της Καλαμάτας. Υπήρχαν και άλλα πηγάδια βέβαια και τα νεότερα χρόνια ήταν η Καλαμάτα την εποχή που ήταν συγκεντρωμένη γύρω-γύρω από αυτή την περιοχή, από εκεί ιδρυόταν όλοι. Η Μεγάλη Πηγάδα άντεξε μέχρι τη δεκαετία περίπου του 1930. Γιατί αργότερα έγινε η ίδρυση της Καλαμάτας από το πείδημα επιδημαρχίας, έργο που ξεκίνησε επιδημαρχίας Χρήστου Κουμάντου. Η πηγάδα λοιπόν υπήρχε και ανάμεσα στην πηγάδα και την από εδώ πλευρά της άνω πλατείας περνούσε η γραμμή του τραμ. Μάλιστα. Για να περάσει η γραμμή του τραμ έγινε η σημερινή η Παπαντής. Το 1879 έχουμε την πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα μέρος των εργαστηρίων και τα οποία διευκολύνθηκε έτσι να ανοίξει, δεν καταστράφηκαν όλα όμως. Και από το 1908 ξεκίνησε μια διαδικασία απαλωτριώσεων ώστε το 10 που πέρασε το τραμ να μπορεί να περνάει. Ανάμεσα στην πηγάδα λοιπόν και την ανατολική πλευρά της εκκλησίας πέρναγε το τραμ και για να περάσει το τραμ έγιναν καταδαφίσεις και κτιρίων παραπηγμάτων κλπ. Που βρισκόνταν στην νότια πλευρά της Παπαντής αλλά και κάποιων κτισμάτων που βρίσκονταν στην διαδρομή. Φυσικά με κορυφαία ιστορία την ιστορία της καταδάφισης του Αγίου Αθανασίου για την οποία έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο επεισόδιο. Κάπου εδώ είχε κατασκευαστεί και το αστεροσκοπείο σεισμογράφος, όπως λέγανε οι παλιότεροι. Αλλά και αυτό, αποτυπώνεται σε πολλές φωτογραφίες, αλλά και αυτό έπεσε θύμα του τραμ, καθώς καταδαφίστηκε το 1910 για να περάσει το τραμ. Οδός Κρεσφόντου. Ο Κρεσφόντης ήταν ο πρώτος εθνάρχης και βασιλιάς των Μεσσηνίων μετά την κάθοδο των Ηρακλειδών. Κατά την παράδοση, ο Ευριστέας, ξάδελφος του Ηρακλή, έδιωξε από την Πελοπόννησο τα παιδιά του δεύτερου όταν αυτός πέθανε. Οι δισέγγονοι όμως του Ηρακλή, ο Τίμενος, ο Κρεσφόντης και ο Αριστόδημος, κατόρθωσαν να ανακτήσουν την πατρική τους γη, την οποία και μοίρασαν με τον εξής τρόπο. Σε μία ιδρία γεμάτη νερό έριξαν, ύστερα από συμφωνία, έναν πύλινο βόλο ο καθένας. Και ο πρώτος θα έπαιρνε το Άργος, ο δεύτερος τη Λακωνική και ο τρίτος την Έφορη Μεσσίνη. Ο Κρεσφόντης, θέλοντας να πάρει την τελευταία, έβαλε στην ιδρία έναν άψητο βόλο από χώμα, με συνέπεια να διαλυθεί στο νερό και να μείνει κατά την εξαγωγή τελευταίος. Ο τρόπος αυτός που φανερώνει δόλο μεταφέρεται από την ιστορική διαδρομή σαν Κρεσφόντιος Κλήρος. Έτσι λοιπόν ο Τίμενος πήρε το Άργος, οι δύο γη του Αριστόδημου που είχε σκοτωθεί πήραν τη Λακωνική και ο Κρεσφόντης στην Μεσσίνη με πρωτεύουσα τη Στενίκλαρο, όπου ζούσε με τη γυναίκα του Μερόπη, κόρη του βασιλιά των Αρκάδων Κύψελου. Κατά τους μεσσηνιακούς θρύλους και τις παραδόσεις, ο Κρεσφόντης εφάρμοσε δημοκρατική ισοτιμία και ελάττωσε τα προνόμια των δωρίαιων και των ντόπιων αριστοκρατών της Μεσσηνίας προς όφελος του θρόνου και του λαού. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι δυσαρεστημένοι ευγενείς να οργανώσουν εξέγερση με αρχηγό τον αδελφό του και εραστή της Μερόπης, Πολυφόντη. Μπροστά της, ο Πολυφόντης σκότωσε τον Κρεσφόντη και τα δύο παιδιά του από τον πρώτο γάμο του. Μετά την επικράτησή τους, εξουσίαζαν τη Μεσσηνία η Μερόπη και ο Πολυφόντης με συμβούλιο ευγενών. Επέζησε μόνο ο Έπιτος γιατί βρισκόταν τότε κοντά στον παππού του, τον Κύψελο. Ο Έπιτος με την ενίσχυση των Αρκάδων και των Αργίων κατόρθωσε αργότερα να καταβάλει τους δολοφόνους του πατέρα του και να συνεχίσει τη δημοκρατική του παράδοση. Οδός Μπούτση. Ο Δημήτριος Μπούτσης ήταν γιατρός. Εξελέγει δήμαρχος Καλαμάτας το 1882. Άνοιξε διάφορους δρόμους της πόλης και ιδιαίτερα
πέραν της οδού Φαρών. Κάτω πλατεία, η πρώτη κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μεγάλη. Η πόλη επεκτηνόταν, είχε καινούργιες ανάγκες, άρχισε να δημιουργείται σχέδιο και το σχέδιο, το καινούργιο, προέβλεπε ένα μεγάλο δρόμο ο οποίος θα ένωνε την Καλαμάτα με την περιοχή δυτικά της, κυρίως της Μεσίνη αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια πολύ φαρδιά πλατεία, όπου σήμερα είναι δρόμος, είναι η 23 Μαρτίου όπως βλέπουμε εδώ πέρα, μια πολύ φαρδιά πλατεία, γύρω από την οποία συγκεντρώθηκαν σημαντικές λειτουργίες. Στην πλατεία αυτή της 23 Μαρτίου έχει λειτουργήσει πολλές φορές και σε διαφορετικά σημεία το Δημαρχείο της Καλαμάτας, και από πάνω και από κάτω έχει λειτουργήσει, κτίρια έχουν λειτουργήσει η Δημαρχία. Έχει λειτουργήσει το εργατικό κέντρο, έχει λειτουργήσει ο εμπορικός σύλλογος, έχει λειτουργήσει το επιμελητήριο. Ήταν μια περιοχή που συγκέντρωνε την κοινωνική δραστηριότητα, μια περιοχή στην οποία κατασκευάστηκαν κτίρια που διασώζονται και σήμερα και είναι πολύ σημαντικά για την εποχή. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ότι ο σημερινός δρόμος δεν είναι σταδίο, όπως κακώς ακόμη και σε έγγραφα του Δήμου, υπηρεσιών του Δήμου αναφέρεται. Αυτή ήταν η κεντρική πλατεία των Carte Postales στα τέλη της δεκαετίας του 1890 και τις αρχές της δεκαετίας του 1910. Σταδίου λένε το δρόμο που πηγαίνει από την 23 Μαρτίου ανατολικά. Η πρώτη ονοματοδοσία ήταν Κρεσφόντου. Ο Κρεσφόντης ήταν μυθικός βασιλιάς της αρχαίας Μεσίνης. Το όνομα αυτό το έχει ένα μικρό δρομάκι το οποίο ξεκινάει περίπου από τον Άγιο Νικόλαο της Φραγκόλυμας και φτάνει μέχρι την Σταδίου. Σταδίου ονομάστηκε όταν μετά το 1900 παραχωρήθηκε στο Μεσσηνιακό ένας χώρος για να κατασκευαστεί στάδιο και αργότερα, μετά την πρώτη ονοματοδοσία, έγινε στάδιο που γίνονταν αγώνες στίβου κλπ. Είναι αυτό που υπάρχει σήμερα, το γήπεδο του Μεσσηνιακού, και έτσι ονομάστηκε σταδίο. Αυτός ο δρόμος ήταν κλειστός μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90, ναι, όπως θα θυμόμαστε, όταν καταδαφίστηκαν τα τελευταία κτίρια και μπόρεσε να πάει πέρα-πέρα. Σταματάει σε ένα σημείο όμως, καθώς δεν έγινε η διάνοιξη την εποχή που έπρεπε να γίνει, παρά το γεγονός ότι τη δεκαετία του 1920 έχουμε συνεχείς διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις υπέρ της διάνοιξης αυτού του δρόμου. Τολμώ να πω ότι αν τότε είχε γίνει η διάνοιξη της σταδίου όπως έχει γίνει τώρα, η μορφή της πόλης θα ήταν διαφορετική, γιατί θα είχαν κατανεμηθεί και διαφορετικά οι λειτουργίες, αφού ήταν ένας σημαντικός αρτηριακός δρόμος δίπλα τον οποίο μπορούσαν να λειτουργήσουν όπως εζητούνται τότε δικαστήρια και άλλες υπηρεσίες ή να αναπτυχθούν και εμπορικές δραστηριότητες. Πολλές φορές γίνεται σύγχυση στο όνομα της 23 Μαρτίου και ορισμένοι θεωρούν ότι η πλατεία 23 Μαρτίου είναι αυτή. Σήμερα όλο αυτό μπορούμε να πούμε είναι πλατεία 23 Μαρτίου. Αυτή όμως ήταν η πλατεία Αγίων Αποστόλων. Εδώ, μετά την καταδάφιση των κτηρίων, λειτουργούσε η εβδομαδιαία αγορά και ήταν τόπο συνάντηση των Καλαματιανών. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με ένα σημείο στο οποίο συναντιούνται ουσιαστικά τρεις πλατείες. Η κάτω πλατεία, η Αγίων Αποστόλων και η πάνω πλατεία. Στην νότια πλευρά της κάτω πλατείας, πλατείας 23 Μαρτίου αργότερα, υπάρχουν δύο δρόμοι οι οποίοι συνδέονται ιστορικά μεταξύ τους. Ο ένας δρόμος, ο ανατολικότερος, είναι η οδός Αναγνωσταρά και δίπλα είναι η οδός Φακτηρίας. Έχει δοθεί φυσικά το όνομα προς τιμήν του Αναγνωσταρά, αλλά και το Σφακτηρίας έχει τοποθετηθεί γιατί στη Σφακτηρία σκοτώθηκε ο Αναγνωσταράς. Οδός Αναγνωσταρά. Ο Χρήστος Αναγνωσταράς ήταν κλεφτοκαπετάνιος του Μοριά, γεννήθηκε το 1760, αγωνιστής του 1821 από τον Άγριλο της Άμφιας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Κορομιλάς
και η δράση του άρχισε το 1785 όταν υπηρέτησε υπό τις διαταγές του περίφημου Ζαχαριά, του Γιάννη Κολοκοτρώνη και του Πετμεζά. Πήρε μάλιστα και το Αρματολίκι στην περιοχή Λεονταρίου Μεγαλόπολης. Στο Μεγάλο Διωγμό των Κλεφτών, 1804-1805, πέρασε στα Επτάνησα που κατατάχθηκε στην αρχή στον Αγγλικό και κατόπιν στο Ρωσικό στρατό. Έμαθε την πολεμική τέχνη και εξελίχθηκε σε αξιόλογο στρατιωτικό ηγέτη. Ως διοικητής τάγματος πολέμησε με τους Ρώσους εναντίον των Γάλλων. Το 1817 έφυγε για τη Ρωσία. Η φήμη του ως εμπειροπόλεμου στρατιωτικού έκανε τους φιλικούς να τον πλησιάσουν και να τον μοιήσουν. Ως Απόστολος της Φιλικής κατέβηκε στην Ελλάδα, όπου ανέπτυξε εξαιρετική δράση, παίζοντας παντού πατριωτικά θόρυβα στο μπουζούκι του. Τον αποκαλούσαν Ορφέα των Φιλικών. Εκτός από τον Κολοκοτρώνη, στη Ζάκυνθο μοίησε και πάνω από 50 άλλους σημαντικούς Έλληνες πατριώτες. Στις 23 Μαρτίου 1821 μπήκε στην Καλαμάτα μαζί με τον Πετρόμπεϊ. Πολέμησε στη συνέχεια στην Τρίπολη, το Βαλτέτσι και αλλού. Στη συνέλευση των Καλτετζών ονομάστηκε στρατηγός και το 1823 ανέλαβε το Υπουργείο Πολέμου. Στην περίοδο του εμφυλίου 1823-1825, προσκολλημένος στην φατρία του Κολέτη, έλαβε μέρος στο διωγμό του Κολοκοτρώνη και των οπαδών του. Η Τριανδρία Κουντουριώτη Μαυροκορδά του Κολέτη, εκτός από την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, τα δάνεια δηλαδή, κρατούσε δέσμιους και τους αντιπάλους της οπλαρχηγούς την ώρα του μεγάλου κινδύνου κατά την απόβαση του Ιμπραήμ. Στις αρχές Μαρτίου του 1825, ο Αναγνωσταράς εγκατέλειψε τον υπουργικό θόκο και κατέβηκε στα παράλια της Πηλίας για να επιβλέψει την οχύρωση και επάντρωση των κάστρων. Η κατάσταση που βρήκε ήταν θλιβερά απελπιστική. Το ηθικό των ντόπιων πεσμένο. Ο εχθρός, όπως γράφει στην κυβέρνηση, χτυπά αδιακόπως νύχτα και ημέραν με βόμβας και κανόνια το φρούριο του Νιόκαστρου, στο οποίο είχαν οχυρωθεί ένας σεβαστός αριθμός αγωνιστών με τον Αναγνωσταρά και τον φιλέλληνα Ιταλό Σανταρόζα. Η επίθεση του Ιμπραήμ, που έγινε με 67 πλοία στις 26 Απριλίου 1825, είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη του φρουρίου και τον ηρωικό θάνατο του φιλέλληνα Ιταλού διπλωμάτη Σανταρόζα, του καπετάν Τσαμαδού, του ίδιου του Αναγνωσταρά και πολλών άλλων. Η Επιτροπή Εκδουλεύσεων του αναγνώρισε τον βαθμό του στρατηγού. Οδός Σφακτηρίας. Η Σφακτηρία είναι ένα ξερονήσι στο στόμιο του όρμου του Ναβαρίνου, το οποίο έχει συνδεθεί με σημαντικές ιστορικές στιγμές του τόπου. Το όνομα αυτό το απέκτησε από περιστατικό του Πελοποννησιακού Πολέμου, όταν οι εκναυπάκτου Μεσίνοι και οι Αθηναίοι εξόντωσαν ισχυρή δύναμη σπαρτιατών και πήρε το όνομα Σφακτηρία, γιατί αυτό σημαίνει όργανο λεπίδα σφαγής. Στη νεότερη ιστορία, στις 26 Απριλίου του 1825, στο νησί έγινε επίθεση κατά της ελληνικής δύναμης που προσπαθούσε να αποκρούσει τις δυνάμεις του Ιμπραήμ. Οι ελληνικές δυνάμεις νικήθηκαν κατά κράτος και στη μάχη που έγινε, 350 αγωνιστές σκοτώθηκαν και 200 περίπου πιάστηκαν εχμάλωτοι. Μεταξύ των νεκρών ήταν και οι οπλαρχηγοί Αναγνωσταράς, Τσαμαδός, Σαχίνης, Σαχτούρης, ο Ιταλός φιλέλληνας Σανταρόζα και άλλοι. Οδός Σταδίου. Η ονοματοδεσία δόθηκε καθώς ο δρόμος, με βάση το σχέδιο του 1905, οδηγούσε κατευθείαν στο στάδιο του Μεσσηνιακού. Στην πορεία όμως, ένα τμήμα του οικοδομήθηκε, σήμερα είναι τυφλός και σταματά λίγο πριν από το στάδιο. Ο Μεσσηνιακός είναι ένα από τα ιστορικότερα αθλητικά σωματεία της χώρας. Από το Δήμο Καλαμάτας παραχωρήθηκε οικόπεδο για τη δημιουργία γυμναστηρίου. Η διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 1937, όταν αγοράστηκε από το Σύλλογο οικόπεδο ιδιώτη και στη συνέχεια διαμορφώθηκε ολοκληρωμένο στάδιο. Στο χώρο αυτό έχουν φιλοξενηθεί σημαντικές διοργανώσεις και αποτελούσε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60 το μοναδικό οργανωμένο αθλητικό χώρο της Καλαμάτας. Στην οδό Σταδίου βρίσκονται δύο από τα σημαντικότερα διατηρητέα κτίρια της Καλαμάτας. Πρόκειται για το κτίριο Αποστολάκη, που στέγασε για δεκαετίες την εφημερίδα Θάρρος και το οποίο στα τέλη του 19ου αιώνα φιλοξένησε στους χώρους του διάφορα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Στο κτίριο αυτό έγινε και η ιδρυτική συνέλευση του Μεσσηνιακού το 1895. Σε κτίριο που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα, ιδιοκτησία του Δήμου, το οποίο παραχωρήθηκε με χρυσιδάνιο στο Λύκειο Ελληνίδων, φιλοξενείται η Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτωρία Γεωργίου Καρέλια, που δημιουργήθηκε από το ιδρυτικό μέλος και επί σειρά ετών πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, Βικτωρία Καρέλια, αρχικά σαν προσωπική συλλογή. Καρπός της συλλεκτικής προσπάθειας 45 ετών, παραχωρήθηκε στη συνέχεια στο Λύκειο των Ελληνίδων,
προκειμένου να ενσωματωθεί σε έναν καταξιωμένο φορέα προστασίας και προβολής της ελληνικής παράδοσης. Έκτοτε, η έκθεση φέρει, σε ένδειξη αναγνώρισης και έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, το όνομα της Ηλέκτριας. Η συλλογή Βικτωρία Γεωργίου Καρέλια είναι μία από τις πληρέστερες συλλογές ελληνικών ενδυμασιών σε πανελλήνιο επίπεδο. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πλήρων ενδυματολογικών συνόλων, γυναικείων και ανδρικών, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς και έναν αριθμό μεμονωμένων ενδυματολογικών εξαρτημάτων. Όσον αφορά το κτίριο, το έργο της αποκατάστασης και διαμόρφωσής του ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί. Η έκθεση Βικτωρία Γεωργίου Καρέλια είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινά εκτός από τη Δευτέρα. Λειτουργεί από την Τρίτη έως το Σάββατο 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και από την Τετάρτη έως το Σάββατο από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ, καθώς και την Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι.